είμαστε εδώ. Ροκτύπη. Ναι, ενίοτε. Α, ξέρεις. Λοιπόν, λέγαμε τόση ώρα για τις Αυστραλίες και τα λοιπά. Δεν έχω πει τα βασικά. Ποια η παράσταση. Λέγεται το διαζύγιο. Ναι, αυτό είναι λίγο βασικό. Όλοι καμιά ώρα στον Ευθύνη θα πάρουν διαζύγιο, τον χτύπαγα. Και είμαστε εδώ γιατί. Αύριο. Αύριο ξεκινάμε την καλοκαιρινή μας περιοδία. Ναι, σαν ψέμα δεν ακούγεται. Δεν έχετε άγχος, καλέ. Καλέ, τι λες τώρα. Έχουμε, αλλά δεν το φέραμε μαζί μας. Η Μαρία θα μπορεί να φύγει. Μας είχε πέρσι στο Μπάστιν καλή χαρά πρόταση. Την φορά την προλάβανε στο πάρκινγκ σε μια πρεμιέρα που είχε. Όχι, την έχουμε αλυσοδοτήσει. Αλήθεια, είχε φύγει και τη φωνάζανε να γυρίσει πίσω. Τα κάνω αυτά εγώ από το άγχος λίγο. Σαλαμίνα ξεκινάμε. Γιατί το έχουμε για γούρι. Είχαμε ξεκινήσει και τα βαφτίσια στη Σαλαμίνα. Εκεί νομίζω με προλάβανε στο πάρκινγκ, μου κάναν αέρα. Καλά, αυτό είναι πραγματικά κάτι. Είναι φοβερό. Τι παθαίνει αυτό το πράγμα. Πώ ήταν η νύφη, το έσκασε. Αυτό. Η Μαρία το έσκασε. Εκεί κοντά είμαστε. Παίζουν φυσικά Ιωσήφ Μαρινάκη. Χειροκρότημα Θεός. Χειροκρότημα και Θεός. Ερασιτά, Ιωσήφ, ερασιτά. Να το ευχηθούμε να Γιάννη. Η θεότητα, γιατί δεν πρόκειται περί ανθρώπου, Δήμητρα Ματσούκα. Α, δεν πρόκειται περί ανθρώπου. Παιδιά, Δήμητρα Ματσούκα λέμε τώρα. Ματσουκέλα του Μπανέλα. Έτσι, έχουμε από εδώ Μαρία Σολομού, εντάξει. Μαρία Σολομού. Τζάκι Μπραντ. Είστε όλοι ένας και ένας, ε. Τώρα είναι αυτό. Μιλάμε για μια παράσταση που. Παιδιά, εγώ χθες κάποια στιγμή παρατηρούσα τους συναδέλφους στην πρόβα. Γιατί ξέρεις, όταν παίζεις, δεν παρατηρείς τους άλλους. Κάναμε είσαι... κάτι φώτα, κάναμε τεχνικά και κάναμε. Και είχα πεθάνει στο γέλιο, δηλαδή γελάγαμε από μόνοι μας. Είναι πάρα πολύ αστείο το έργο. Εσύ, Βάλαρης, Παπαδόπουλος, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Το έχουν γράψει με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μαζί. Νομίζω είναι από τα καλύτερα που έχουν γράψει. Δηλαδή, είναι δύο ζευγάρια τα οποία έχουν πάρα πολλά προβλήματα σήμερα μέσα στην κρίση. Και η κρίση, νομίζω, λίγο πολύ δημιουργεί κοινά προβλήματα σε όλους τους ανθρώπους. Είτε έχουν πάρα πολλά χρήματα, είτε δεν έχουν. Το ζευγάρι, να πούμε, είμαι εγώ με τον Ιωσήφ. Και εγώ με τη Δήμητρα. Όπου είναι οι δικηγόροι μας και κουμπάροι μας. Γνωρίζετε. Είμαστε παντρεμένοι και τα δύο ζευγάρια. Μάλιστα. Ναι, εγώ με τη Δήμητρα και κάποια στιγμή σκοτωνόμαστε και πάμε στους κουμπάρους μας που είναι δικηγόροι για να μας λύσουν τα προβλήματα. Και να πάρετε διαζύγιο. Ναι, και βέβαια γινόμαστε μήλος. Πόσο λάθος κίνηση. Πόσο λάθος κίνηση. Όχι, το θέμα, βασικά εμένα, αυτό που μου αρέσει πολύ στο έργο και ας πούμε, γιατί το θέμα είναι το γνωστό, θέμα σχέσεις, τα ζευγάρια, μέσα στο γάμο, πώς όλη η κατάσταση αυτή σιγά σιγά μπορεί να γίνει έτσι λίγο άσχημη. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι αυτή είναι παιδική φίλη και μεγαλώσανε μαζί στο Μενίδη, αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, οι δικηγόροι μεγαλοπιάστηκαν, σπουδάσανε, μετακομίσανε αλλού, είναι λίγο σπουδαίοι. Λίγο ένα νεοσπλουτισμό σε αυτό το ωραίο πράγμα. Και αυτοί είναι απλοί λαϊκοί άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για άλλο. Βιωτικό επίπεδο, ναι. Να το πούμε κάπως. Μήκος κύματος, ας πούμε. Ναι. Το ένα ζευγάρι νομίζει πως έχει ξεφύγει. Ναι, εσύ φαντάζομαι σε ποιο είσαι. Σε ποιο να είμαι, εγώ λες. Πώς την κόβεις. Στο Μενίδη. Νομική. Θα σου είναι παιχώς για Μενίδη. Όλοι από το Μενίδη είμαστε. Ήταν πιο πρόκληση να είναι στο άλλο. Γιατί δεν τη θυμάσαι και από τα σύγκλης και αυτά. Δηλαδή πιο... Η αλήθεια είναι ότι η Μαρία είναι η δικηγόρος. Η μία είναι η δικηγόρος. Είναι πιο πρόκληση ρόλος. Η Ματσούκα είναι από το Μενίδη. Και εγώ είμαι όλοι από το Μενίδη. Όλοι από το Μενίδη. Όλοι από το Μενίδη. Εγώ και ο Ιωσήφ είμαστε οι σπουδαγμένοι δικηγόροι που μεγαλοπιαστήκαμε. Ναι, λίγο ανώτεροι και αυτοί είναι λίγο λαϊκοί άνθρωποι. Αγαπάμε και στηρίζουμε. Με Μενίδη, έτσι μην μας παρεξηγήσουν. Εμείς είμαστε στραγωμακεδόνες. Είναι ωραίο στραγωμακεδόνες. Καταπληκτικά. Να σου πω, επειδή έχω περάσει, είναι παιδιά εξαιρετικά στραγωμακεδόνες, χωρίς πλάκα τώρα. Θα σας πω εγώ. Α, θα μας πεις. Είναι καταπληκτικά στραγωμακεδόνες. Είναι αλλού. Όχι, έχω φίλους που μένουν εκεί και είναι φοβερά. Φεύγουμε από το θέμα μας, δεν πουλάμε οικόπεδα. Καλά παίρνει και εσύ, εντάξει, για το θέατρο θα πούμε, ωραία, ωραία. Συγγνώμη κιόλας. Αυτό είναι η ιστορία. Μένει είναι πολύ ωραίο, έχει τρελή άπλα και παιδικές γειτονιές. Αυτό να το πούμε λίγο κιόλας. Κοίτα, δεν έχω... Νομίζω δεν έχω πάει στο Μενίδη, μπορεί να έχω πάει και να μην το ξέρω. Έχεις πάει στα στούντιο Καραμάνου πριν εκατομμύρια χρόνια, όλοι έχουμε πάει. Στάνταρ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κόντρα της ιστορίας. Και το ωραίο είναι ότι κατά τη διάρκεια του έργου βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι φίλοι. Υπάρχει κοινός κώδικας. Και αγάπη. Και αγάπη υπάρχει. Παρόλο που υπάρχει φοβερό συντοπισμό, σχόλιο στο σχόλιο, ότι παρακατιανεί οτιδήποτε κτλ. Αλλά υπάρχει κοινό κώδικα που φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι
ήταν μαζί από παιδάκια. Και έχουμε και κάτι flashback μέσα που δείχνει πως ήταν και σαν παιδάκια, ας πούμε. Και είναι πολύ σημαντικό. Και είναι, ό,τι είναι και να κάνεις στη ζωή σου, δεν ξεφεύγεις από τις ρίζες σου. Νομίζω ότι περνάει και αυτό το μήνυμα. Ότι ρε παιδάκι μου, εγώ μεγάλωσα στη Λευκοσία, στην Κύπρο. Ό,τι και να κάνω στη ζωή μου, από εκεί θα είμαι και γουστάρω. Δεν πρέπει να ξεχνάς και πάντα σε ακολουθούν. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, αυτή είναι η ιστορία, ότι αυτοί θέλουν να ξεχάσουν λιγάκι. Δεν το λέμε δυνατά το Μενίδη. Το λιγάκι το λέμε μεταξύ μας. Πρέπει να το ξεχάσουμε, γιατί τώρα εμείς είμαστε αλλιώς. Και τελικά, σε όλη την ιστορία, βλέπουμε στο τέλος, ας πούμε, ότι και αυτοί έχουν προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά, όπως και οι άλλοι. Ας πούμε, δεν είναι ότι εμείς φτιαχτήκαμε, μεγαλοπιαστήκαμε και έχουμε λεφτά ή δεν έχουμε, δεν ξέρω εγώ τι. Είμαστε καλύτεροι, ανώτεροι, πιο σικάτοι, οτιδήποτε, και δεν έχουμε προβλήματα στο γάμο. Δεν είμαι ότι χωρίζεις τελικά και δεν χωρίζουν οι άλλοι. Αυτό θα ήταν μια ωραία ανατροπή. Όχι, θα πούμε ότι έχει happy end. Συγγνώμη. Έχει ένα happy end. Έχει happy end, αλλά τελικά τι είναι happy end. Είναι πολύ σκληρό. Δηλαδή, ναι. Και δεν εννοώ στο μασάζ, γιατί στο μασάζ ξέρουμε τι είναι το happy end. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Μπορεί το καλό να μην είναι να είναι μαζί, ρε παιδί μου. Μπορεί happy end να χωρίσουν τελικά. Να είναι χωριστά. Κοίτα, συνήθως, αυτό που συμβαίνει στις κομμωδίες, στις κομεντί, είναι ότι ουσιαστικά πάνω κάτω ξέρεις το τέλος. Είναι σαν τη σταχτομούτα. Ελληνική ταινία. Το ξαναβλέπεις. Ελληνική ταινία. Ξέρεις τι θα γίνει στην Ράιδα και το παλικάρι που ήταν και πρόσφατα. Και αλλά θες να κάτσεις να το δεις. Να ρωτήσω. Οπότε δεν είναι, δεν παίζει το φινάλι να μην σας το πούμε γιατί θα σας χαλάσουμε την έκπληξη. Το μέσα είναι όλη υπόθεση. Η κρίση που αντιμετωπίζει το πρώτο ζευγάρι, που είναι εκείνοι που μένουν ακόμα στο Μενίδη. Εγώ και η Δήμητρα. Εσύ με τη Δήμητρα. Πώς την εντοπίζετε την κρίση? Ξεκινάει από την προσωπική σας σεξουαλική ζωή, για παράδειγμα. Ξεκινάει από τον παράγοντα ζήλια και πώς αντιμετωπίζει η Δήμητρα εμένα. Ναι. Εσύ την κάνεις να ζηλεύει, Δήμητρα. Ναι, άκου να δεις τώρα. Γιατί είναι περπάντης. Τι μου χρεώνει. Τι μου χρεώνει. Όχι, δεν είμαι ρε παιδάκι μου, αλλά είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Δηλαδή, άμα είσαι άπιστος, πώς θα το δει άλλη, δεν κατάλαβα. Άλλο. Όταν είσαι άπιστος, είσαι άπιστος. Όταν στο χαρακτήρα σου όμως είσαι έξω καρδιά και μπορεί κάποια στιγμή έχω μια τάκα που λέω ρε εντάξει ρε παιδάκι, μπορεί να χαζεύω, μπορεί να κοιτάω, μπορεί να λέω καμιά κουβέντα. Αλλά δεν έχω απιστήσει ποτέ. Είναι λιγάκι έτσι. Στον κομμάτι του εμπαρεπιπτόντος. Θέλω να σου πω ότι ρε παιδάκι μου, μια γυναίκα θα δει τον ίδιο άντρα και θα πει εντάξει χαριτωμένος και κάποιοι άλλοι θα πει λιγούρης. Έχει να κάνει με την προσωπικότητα του καθενός. Δηλαδή. Αναγκάζεσαι να κάνεις και άλλες δουλειές για να βγάλεις χρήματα και λίγες. Όχι, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο δικός μου ρόλος είναι αστυνομικός, ο οποίος δουλεύει στη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Με το σφαγιανάκι μαζί. Μπράβο, δίπλα μου κάθεται. Τέλος πάντων, ρε παιδάκι μου, έχει πάρα πολύ γέλιο. Εγώ, εντάξει, προσκυνώ τους συναδέλφους, δηλαδή είναι εξαιρετικοί, είναι. Διασκεδάζω τόσο πολύ με τη Δήμητρα, τη Ματσούκα, με τον Ιωσήφ. Έχουμε δουλέψει με τον Ιωσήφ μαζί, είχαμε κάνει μια τεράστια επιτυχία στην τηλεόραση και που κάναμε τους σκληρούς τους έτσι και τώρα κάνουμε κάτι τόσο διαφορετικό. Και ρε παιδάκι μου, τον απολαμβάνω. Δηλαδή, γουστάρω πάρα πάρα πολύ. Υπάρχει πολύ βλακεία με την καλή έννοια. Ναι. Η Μαρία σε αυτό που κάνει είναι αξίζει να το δείτε. Εσείς τι πρόβλημα έχετε σαν ζευγάρι? Εμείς δεν μπορούμε να το πούμε το πρόβλημα που έχουμε, γιατί είναι η μεγάλη μας ανατροπή στο έργο. Τώρα δεν θα τα πούμε όλα. Σε ποια μέρη θα πάτε? Ξεκινάμε Σαλαμίνα την Κυριακή αύριο. Αύριο να το λέμε. Δευτέρα παίζουμε στη Ραφίνα. Εσύ δεν είναι δυνατόν. Την έχετε παίξει όλο τον κόσμο για τη Σαλαμίνα τώρα. Κοίταξε να δεις. Είναι διαφορετικό το πράγμα. Πήγαμε. Ας πούμε, είδατε κάτι φωτογραφίες τώρα εδώ πέρα από την παράσταση. Έχουμε αλλάξει ρούχα, έχουμε σκηνικά άλλα. Άλλος φωτισμός, άλλο το συνεργείο. Υπάρχει και ένα άγχος που λέγεται τεχνικό άγχος. Να λειτουργήσουν όλα καλά. Γιατί εξαρτώμαστε πάρα πολύ. Όλοι οι ηθοποιοί από τα τεχνικά. Μπορεί να γίνει ένα μικρό λαθάκι και να χαλαστούμε τρελά. Α, κάτι που δεν έχουμε πει. Έπρεπε. Στην παράσταση συμμετέχει και ο κόσμος σε κάποια σημεία. Α, έτσι. Κάτσε, κάτσε. Οπότε. Είναι κάτι το οποίο. Θα το πούμε στον κόσμο που θα έρθει να μας δει. Δηλαδή. Μιλάμε στον κόσμο. Κατεβαίνουμε κάτω στον κόσμο, μιλάμε με τον κόσμο. Παίρνουμε τη γνώμη του σε πολλά σημεία. Πολλές φορές. Ο κόσμος διασκεδάζει με τον κόσμο, με αυτά που θα πούνε κάποιοι, γιατί κατεβαίνουμε κάτω και τους ρωτάμε ερωτήσεις που. Προσωπικές. Δηλαδή, τι κάνεις ρε άνθρωπε με την γυναίκα σου για να περνάτε καλά, ας πούμε.
Και ακούσα απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε φύγει από τη σκηνή εμείς, ας πούμε. Γιατί τι είπε, είπε αυτό που άκουσα. Οπότε και εσείς αντιδράτε βεβαίως αναλόγως. Σαφώς. Και αυτό γίνεται δύο φορές στην παράσταση. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό που λέγαμε. Αύριο Σαλαμίνα, τη Δευτέρα στη Ραφίνα, την Τρίτη στη Χαλκίδα. Τετάρτη έχουμε ρεπό, Πέμπτη Παρασκευή, Σκιάθο. Σκιάθο. Και ρεπό προηγουμένως. Μου μυρίζει μπανάκια. Σας αρέσει. Θα κάνουμε τα μπανάκια μας. Δηλαδή, αν Σκιάθο κάνετε έτσι, στη Σαντορίνη που θα πάμε. Θα πάτε στη Σαντορίνη που θα παίξετε στη Σαντορίνη. Και Πάρο παίζουμε. 20-21, νομίζω είναι Σαντορίνη. Ναι, και 19 παίζουμε στην Πάρο. Στο Ηνοποιείο. Αυτό, εκεί θα παίξουμε. Στο Ηνοποιείο, εσύ θα ξέρεις καλά. Και στο Άργος θα πάμε. Στο Νεύρο να πάτε, αν δεν έχετε Πού? Κάνει. Στο Νεύρο. Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη, ναι, θα πάμε. Βέβαια θα πάμε. Ωραία.